Σταθερά προσάρμοστοι στα νέα μέτρα λόγω κορονοϊού εμφανίζονται συγγενείς ασθενών στα νοσοκομεία, οι οποίοι παρά τις απαγορεύσεις και τις οδηγίες όπως πάντα σειραίουν σε διαδρόμους κλινικών και σε δωμάτια, αγνοώντας τους κινδύνους που ελοχεύουν. Βλέπω ότι ο κόσμος συνεχίζει να κάνει επισκέψεις, η προσέλευση του κόσμου και επισκέψεων συνεχίζει να είναι αθρώα και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να προσέρχεστε πια στο νοσοκομείο, μόνο αν είναι απαραίτητα να έρθει στο νοσοκομείο, αλλιώς θα πρέπει να παραμένει σπίτι του ή εκτός νοσοκομείου. Ο κόσμος θεωρεί και μια ανασφάλεια έχοντας τον άνθρωπό του σε μια κλινική, με ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο, θεωρεί ότι δεν θα μπορεί να εξυπηρεθεί ο άνθρωπός του που σήμερα περιθάπτεται. Γίνεται προσπάθεια να δώσουμε εξηγήσεις γιατί θα πρέπει να απουσιάζει, να μην υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο, δεν είναι πάντα εύκολο. Παρά το φόβο που έχει καλλιεργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και που τις τελευταίες ημέρες έχει γιγαντωθεί, τα επισκεπτήρια εξακολουθούν να είναι πολυπληθή, κατάσταση που συχνά δεν αφήνει περιθώρια κάποιος να αντιδράσει, καθώς στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται άνθρωποι είτε από απομακρυσμένες περιοχές, είτε και σε κατάσταση που η υγεία τους απαιτεί να έχουν συνοδεία. Το επισκεπτήριο γίνεται προσπάθεια και από τους συναδέλφους εδώ στην πύλη και από όλο το προσωπικό να νουθετούμε τον κόσμο, το να έρχεται τουλάχιστον ο κόσμος που έχει άμεση ανάγκη ή να δει γιατρό ή να επισκεφτεί τον άνθρωπό του στις συγκεκριμένες ώρες που λέει το επισκεπτήριο. Και αυτό πάρα πολύ περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, υπάρχουν κλινικές τμήματα που είναι μοναδικές σε όλη την Νότια Ελλάδα. Καταλαβαίνει κανένας, ο αριθμός των ανθρώπων που επισκέπτεται το νοσοκομείο, όσο και να περιοριστεί, δεν μπορεί να μειωθεί ή να εκλείψει. Την ώρα πάντως που οι συγγενείς ασθενών εμφανίζουν αυτή την τάση, οι αιμοδότες φαίνεται να είναι πιο φιδωλοί στις επισκέψεις στα νοσοκομεία, γεγονός που έχει διαμορφώσει μια δυσάρεστη πραγματικότητα ως προς την επάρκεια φιαλών αίματος για την κάλυψη των αναγκών. Αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί λόγω της έξαρσης των νιώσεων και λόγω του κορονοϊού έχουμε το πρόβλημα μείωσης των αιμοδοτών. Μπορούν οι αιμοδότες να έρχονται από την πόρτα των τακτικών ιατρείων και υπάρχει ακριβώς δίπλα στην τεχνική υπηρεσία μια σκάλα που κατεβαίνουν κάτω και μπαίνουν αμέσως στην αιμοδοσία χωρίς να έρχονται σε επαφή με κανένα άλλο τμήμα του νοσοκομείου. Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εξήγησαν πάντως πως σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό αλλά και το προσωπικό, οι δυνατότητες έχουν εξαντληθεί. Κανένας από τους επιπλέον εργαζόμενους με μπλοκάκι δεν έφτασε όπως είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ενώ σε ό,τι αφορά το Βενιζέλιο, κινδυνεύει να χάσει τη β' παθολογική, καθώς οι ελλείψεις είναι πλέον δύσκολα διαχειρίσιμες. Κανένας δεν έχει έρθει και ούτε βέβαια θα λυθεί το πρόβλημα με τις μετακινήσεις προσωπικού που πάρθηκε απόφαση ότι θα μετακινούνται. Αυτά τα μέτρα έχουν πάρθει και σε περίοδο που δεν είχαμε αυτή την κρίση, αλλά όχι μόνο δεν αντιμετωπίσαν τα προβλήματα έχουν οξυνθεί. Όπως καταλαβαίνετε, 25 άτομα ή 30 άτομα εισαγωγή με δύο μόνο γιατρούς να στελεχώνουν την κλινική, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.